Καλό βράδυ. Τώρα μαζί μας έχουμε τον πρώην βουλευτή Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκο Παρασύρη. Κύριε Παρασύρη, το ΠΑΣΟΚ είναι από τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης, με τον πρόεδρο του κόμματος να προσπαθεί να βρει μια άκρη από μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από ένα σχόλιο για την νέα στάση που έχει το κυβερνητικό στρατόπεδο, με το ότι δεν υπάρχει θέμα αφού δεν υπάρχουν αποδείξεις. Καλώς σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν σας ακούω καλά, κύριε Παραβελίδη. Τώρα με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω. Λοιπόν, και είναι το ερώτημα αυτό, εάν το ΠΑΣΟΚ έχει μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στο νέο αφήγημα της κυβέρνησης, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδείξεις μαζί με τα δημοσιεύματα, δεν υπάρχει καν θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από την αρχή κάναμε μια προσέγγιση στο ζήτημα απολύτως θεσμική και απολύτως συγκροτημένη. Ο ίδιος ο πρόεδρος μας απευθύνθηκε κατευθείαν μέσα από τη δικαιοσύνη στον Άριο Πάγο. Έκανε όλες τις ενέργειες έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και νομικά αλλά και πολιτικά. Γι' αυτό και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα από το ΠΑΣΟΚ βλέπετε ότι σιγά σιγά αποδίδει, διότι ακριβώς είναι και θεσμικός, είναι και συγκροτημένος. Τώρα το ζήτημα, έτσι όπως επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση να συσκοτιστεί, έχει περάσει στο επίπεδο της δημοσιογραφικής έρευνας. Κάθε μέρα λοιπόν προκύπτουν δημοσιογραφικά ερωτήματα, τα οποία οφείλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου και στους δημοσιογράφους, διότι προκύπτουν κάθε μέρα ευρήματα, στο οποίο προφανώς πρέπει να υπάρξει μία απάντηση. Κύριε Μαραβελίδη, υπάρχει μία παραδοχή από τον Πρωθυπουργό, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, ότι δεν αρνήθηκε ότι ενδεχομένως οι ιδιώτες να διακινούν τέτοιο κακόβουλο λογισμικό εντός της χώρας. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και μεταξύ αυτών ο Υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να είναι ένας από αυτούς που παρακολουθούνταν. Καταλαβαίνετε επομένως ότι προκύπτει ένα μεγάλο ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο υπάρχει ένα ενδεχόμενο να είναι υπό παρακολούθηση. Άρα υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία μπαίνουν από τη δημοσιογραφική πλέον έρευνα, διότι και θεσμικά, πολιτικά έχει κλείσει το κεφάλαιο από την Εξεταστική Επιτροπή και από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειος υπό την καταχρηστική επίκληση του απορρίτου από την κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα μόνο από εκεί μπορούμε να δούμε κάποιο αποτέλεσμα, μόνο από την δημοσιογραφική έρευνα. Και αν το κακόβουλο λογισμικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την ΕΕΠ και είναι τέλος πάντων ένα παράγεντο της ΕΕΠ και της κυβέρνησης, τότε προκύπτει ένα μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τη χώρα. Άρα όλη αυτή η τοξικότητα θα πρέπει να σταματήσει και ο μόνος ο οποίος μπορεί να δώσει ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μέσα από μία θεσμική οδό, μέσα από την οδό της... Θα δούμε και μέσα στην εβδομάδα τι θα υποθεί μέσα στη Βουλή. Και μέσα βέβαια από την οδό της δικαιοσύνης, την οποία εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αναδείξουμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει πλέον να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχουν κάποιες δικογραφίες οι οποίες είναι διάσπαρτες αυτή τη στιγμή και σε εξέλιξη. Ο κύριος Δογιάκος ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει να ενοποιήσει αυτές τις δικογραφίες έτσι ώστε να δούμε και τα πορίσματα, ποιοι μάρκετς έχουν καταθέσει, τι στοιχεία υπάρχουν. Να δούμε τι θα βγει και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, κύριε Παρασύρη. Να δώσουμε ένα φως σε αυτή την ιστορία. Και με αυτό. Η οποία υπόθεση ρίχνει μια σκιά και για τη χώρα διεθνώς και ευρωπαϊκά, αλλά και σε σχέση με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ωραία. Όλα στο φως λοιπόν. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Παρασύρη. Να μάθουμε την αλήθεια, έτσι ώστε να πορευτούμε σε ένα δρόμο δημοκρατικό, σε ένα δρόμο δίκαιο και κυρίως να πορευτούμε σε ένα προεκλογικό, σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία δεν θα πνιγεί μέσα στη λάσπη και την τοξικότητα. Όλοι αυτό ελπίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Τώρα λίγες διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.